Ούτε, ναι, δεν μου αρέσει καθόλου. Λοιπόν, να σας γνωρίσω, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Κοστάρα. Είναι ο floor, ο manager. Είναι αρκετά ψηλός, δεν έχει σημασία. Δεν έχει να κάνει με το επάγγελμά του. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι δίπλα μας. Βλέπετε το ακουστικό του. Όχι, δεν έχει άγχος. Το ακουστικό του βοηθάει πάρα πολύ να συνεννοείται με το control, με τη Ζήνα Κουτσελίνη και τους υπόλοιπους συνεργάτες, τον κύριο Γρηγοράκη που είναι πάνω στο control και να μας μεταφέρει κάποια πράγματα αν εμείς δεν ακούμε. Όμως, τον καλέσαμε τώρα για να σχολιάσει το μαγιό της Δέσποινας Βανδύ. Τώρα, όχι αύριο. Λαλίστατος. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καθηλωτικός. Πάμε σε άλλο μαγιό. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Αυτό, εάν είναι αλήθεια, είναι ωραίο. Θέλω να δω αν θα καταφέρει να σχολιάσει το μαγιό με αυτή τη φωτογραφία. Κοστάρα, το μαγιό. Το μαγιό έχει προοπτική. Να σε ρωτήσω. Προοπτική, τι εννοείς? Πρώτο, δεύτερο πλάνο. Ναι, κατάλαβα. Έχει την κίνηση αυτή που είναι, σου δημιουργεί μια καλή αίσθηση. Σ' αρέσει, ο συνδυασμός χρωμάτων, μπλε ρουά με μαύρο. Φοβερός. Καθηλωτικός για άλλη μια φορά ο Κωστάρας. Πάμε στο επόμενο μαγιό της Δέσποινας Βανδύ. Εδώ θα χειροκροτήσω εγώ. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα μαγιό τα οποία θυμίζουν και κάτι από σημαία. Έχει και από κάτω το διαφορετικό. Έχει τα αστεράκια εδώ στο στήθος. Έχει τις γραμμές από εδώ από κάτω. Εμένα προσωπικά μου αρέσει. Είναι από τα πιο ωραία μαγιό που έχουμε δει σήμερα στις φωτογραφίες. Και τα μαλλιά, ναι, αυτό το ατιμέλητο. Το ατιμέλητο αυτό στα μαλλιά. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ φυσική η Δέσποινα. Ναι, να σχολιάζουμε τα μαγιό. Το πρόσωπο όμως. Ναι, αλλά να μην δω για το σύνολο που βλέπω. Λίγο, ναι. Τι θέλετε να δω. Καταρχάς το σώμα είναι πολύ ωραίο. Το μαγιό κρίνουμε. Το μαγιό σαν μαγιό είναι ένα ωραίο μαγιό. Θεωρώ όμως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι είναι ένα μαγιό που θα μπορούσε πολύ πιο εύκολα να φορέσει μια νεότερη γυναίκα. Όχι, να σου πω κάτι. Γιατί? Είναι μαγιό που είναι. Εννοώ πιο... σε επίπεδο. Πώς να σου πω. Πρινταρίσματος, σαν κόνσεπτ. Φροντίζεις και εσύ τις δημόσιες σχέσεις. Έχει αλλάξει πολύ το στυλ της η Δέσποινα. Πάρα πολύ. Το μαγιό. Φαίνεται κιόλας. Το μαγιό αυτό είναι η ελληνική σημαία μαζί με την αμερικάνικη. Όχι. Οι φιλίες μεταξύ Ελλάδας Αμερικής. Αστεράκια και κάτω είναι. Θέλω. Ριγέ. Θέλω κάτι να το ρωτήσω. Ναι. Τι προτιμάς τις γυναίκες, τα ολόσωμα μαγιό ή τα μπικίνι? Κοστάρα, για σένα. Αναλόγως ποιο σώμα έχουν. Εδώ στο Δέσποινα. Ένα σώμα, τι θα ήθελες να δεις, ένα ολόσωμο ή ένα μπικίνι? Ποιο σου αρέσει πιο πολύ? Το μπικίνι. Το μπικίνι. Συγγνώμη, δεν έχετε παρατηρήσει κάτι? Τι? Εδώ, σε αυτή τη φωτογραφία, η Δέσποινα έχει λίγο. Που έχει ένα, είναι πολύ αδύνατη γενικά, αλλά έχει κάνει λίγο εδώ αυτό το φυσιολογικό, το ψωμάκι θα έλεγα. Παιδιά, που κάνουν συνέχεια σε σχέση. Η συγκεκριμένη είναι μια φωτογραφία πιεσμένη. Ναι, γιατί είναι πιεσμένη, δεν πιέζεται. Τεχνικά είναι πιεσμένη, δεν είναι μια κανονική φωτογραφία. Το πόδι της όμως δεν έχει να κάνει με τη φωτογραφία που είναι πιεσμένη. Έχει στην προηγούμενη φωτογραφία που είδαμε, που ήταν το πίσω μέρος στην πλάτη, πώς δεν το είδαμε, είχε μια διαφορά. Στην προηγούμενη, έτσι όπως έχει κάτσει, σφίγγει ρε παιδιά πιο πολύ. Γι' αυτό. Άμα δείτε τη Δέσποινα Βανδύ από κοντά. Είναι η Δέσποινα Βανδύ από κοντά, έχει το σώμα της Γεωργίας. Σήκω, Γεωργία. Αυτό πριν το προσπεράσατε. Σήκω. Να κάτσει όμως έτσι όπως κάθεται και η Δέσποινα. Σήκω βρε τη Γεωργία, σήκω. Δεν έχει το σώμα. Είναι... Αυτό το σώμα έχει η Δέσποινα από κοντά. Παιδιά, την έχω δει τόσες φορές. Είναι τόσο αδύνατη. Την μπάλα, αν θες, για να μπορούμε να δείξουμε το σώμα σου. Έτσι ακριβώς είναι η Δέσποινα. Απλά η φωτογραφία, η επόμενη, είναι πιεσμένη φωτογραφία. Σαν τεχνικά. Είναι λάθος τεχνικά. Καλά, Παύλο, δεν καταλαβαίνεις. Έχει πέσει φώτο, έχω να πω. Πού? Παιδιά, έχει υπέροχο σώμα. Παιδιά, τι λέτε, έχετε δει τη Δέσποινα από κοντά? Δεν έχει υπέροχο σώμα. Εσύ την έχεις δει τη Δέσποινα με το εσώρουχό της και είσαι τόσο σίγουρος? Την έχω δει σε παραλία, παιδιά. Και είναι το σώμα της, είναι έτσι ακριβώς. Όχι, δεν είναι, γενικά το σώμα της, ναι. Αυτό το πίσω είναι έτσι. Γιατί να μην είναι? Γιατί, παιδιά, ξέρετε, είναι πολύ αδύνατη, όπως είπες πριν από λίγο. Ξέρετε πόσες ώρες γυμναστική κάνει την ημέρα η Δέσποινα? Κάνει τουλάχιστον 2 ώρες την ημέρα και επίσης κάνει και πολύ σκληρή διατροφή. Δεν έχει να κάνει με τη γυμναστική και με τη διατροφή. Μα τι είναι πιο γκώδες από την πραγματικότητα. Με έχει συγχύσει σήμερα το μεσημέρι. Γυναίκες, μην δουν μία κάτι. Πάμε, έχουμε άλλη φωτογραφία της Δέσποινας. Όχι. Ο Κοστάρας, λοιπόν, η διαδικασία είναι η εξής. Λες το βραβείο. Το βρίσκουν από πάνω. Μέχρι να το βρουν από πάνω, εσύ δικαιολογείς τι βραβείο θα δώσει η Δέσποινα Βανδύ. Θα μου πεις τώρα δεν ξέρεις τα βραβεία, έτσι. Έχουμε το χρυσό βατραχοπέδιλο που είναι το καλό, το μαύρο φίκι που είναι το χάλια, το καινούργιο που είναι το χάλια. Μαύρο φίκι. Χρυσό βατραχοπέδιλο. Καλό τη δίνει, του άρεσε. Πάμε λοιπόν να δώσουμε στη Δέσποινα Βανδύ το χρυσό βατραχοπέδιλο. Σε συναντήσα στη πλάζ και φορούσες τουρκουάζ.